το πω, όμως θα το πω για το παλικάρι. Τρεις κεφτέδες μπόμπα έφαγα, να. Μπράβο, πουλάκι. Μπράβο, Τζούλη. Είναι καλός. Δεν είναι κεφτέδες, είναι αυτό που μας ζητήσατε. Μας το ζητάτε πολύ καιρό. Ρολό, κιμά, με τα αυγουλάκια στη μέση. Αλλά επειδή ξέρω ότι εδώ πέρα τρώμε, σου λέει πού να τους βγάλω αυτούς με ένα ρολουδάκι τέτοιο. Άντε και δύο. Τα πέσει πείνα. Και εγώ δεν μπορώ να βλέπω το survivor, παιδιά. Τα είστε, το ξέρετε, σας το έχω πει αυτό. Σε αναχωριές. Την ώρα που ξεκινάει πρέπει να έχω κοντά μου σουβλάκια, κάτι σε φάει. Δεν μπορώ. Αυτό, γιατί μου βγαίνει πείνα και ας μην έχω, και ας μην είμαι πεινασμένη. Θέλω κάτι να μασουλήσω. Ναι. Αλήθεια σας λέω, είναι ψυχολογικό. Και τώρα δηλαδή λέω, ξεκινάμε κουβέντα, δεν είναι που φύγα στην κουζίνα τρέχοντας. Λέω, Παναγία μου να φάω. Δεν μπορώ να βλέπω αυτούς να κλαίγονται με το φαγητό. Πρέπει κάτι να κατέβει στην κοιλιά μου. Φανταστικό. Μπράβο, αγαπούλα μου, σε λίγο. Τι άφησα εν τρίτο του κεφτέ. Μα δεν ήταν κεφτές αυτός τόσο. Τι μέγεθος κεφτέ ήταν αυτός. Για να μπαμπάτσικος, να το γουσταρίζεις, να πούμε μη. Όπα. Έτσι. Έτσι. Τι παγιέμαι. Ναι. Με τόσο κεφτέ και δευτέ. Βλέπω, έχει περάσει άλλο επίπεδο η μαγειρική.